Άραγε, όταν μεγαλώσω θα υπάρχει κατασκήνωση. Θέλω να πω και να υπάρχει. Εμείς δεν θα ερχόμαστε, αλλά... Αλλά? Θα έχουμε μνήμες. Θα τις σκεφτόμαστε. Όχι μόνο θα τις σκεφτόμαστε, αλλά θα θυμόμαστε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό που ζούσαμε εδώ πέρα. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Θα σου πω. Θα σου πω τι έγινε φέτος. Thank you.
Για πες. Πάντα μιλούσε για την κατασκήνωση. Είχε πολλές όμορφες στιγμές να θυμάμαι. Αλλά το ξεκινήσω αλλιώς. Είχε κάτι που δεν μου άρεσε. Το πρωινό ξύπνημα. Παναγιώτης, έχουν δίκιο. Το πρωινό ξύπνημα ήταν το χειρότερό μας. Όμως, στο πρωινό η ανταμοιβή μας ήταν μεγάλη. Μόνο που μετά έπρεπε να καθαρίσουμε καλά γιατί το αποτέλεσμα ήταν κάπως έτσι. Καλλιτεχνικό. Η πορεία μας στο δάσος ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες. Ένα πέτυχε! Και κάθε βράδυ παιχνίδι. Πολύ παιχνίδι. Εντάξει, έφτιαξα. Κομπλέ. Έφτιαξε. Ναι. Μια χαρά είναι. Ρε Μπυρί, εμείς ποτέ πήγαμε για μπάνιο στη θάλασσα στο Θαβόρ. Δεν είχαμε τέτοια πόρτα. Τι είναι, τόσο παλιά είναι αυτή. Πάντα ούτε ένα μπάνιο εγώ δεν έκανα το καλοκαίρι. Μόνο σε καμιά δεξαμενή άμα μπαίναμε. Το πρωινό μάθημα στην εκκλησία. Πόσο μας ηρεμούσε. Αν και κάποιοι το παρακάνανε. Ρε Παναγιώτη, λες ακόμα Βασίλες να σφυρέψει ο αγώνας ποδοσφαίρου στο Θαβόρ. Τι ξέρεις. Όχι.
πιάσω μέσα. Για όλα αυτά λοιπόν, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδρυτή της κατασκήνωσής μας, τον αιωνόβιο πατέρα Νεκτάριο. Με λένε Στέφανο, είμαι 16 ετών και ξέρω ότι οι στιγμές που ζω στην κατασκήνωση θα με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή. Όπως έγινε και με τον Κωστή και τον Παναγιώτη. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβα. Άμα δεν το ζήσεις, έχασες.